Αυτό και θα εργάζεται εκεί πια. Και από ό,τι διαβάσαμε, ούτε η Μέρη Σινατσάκη θα είναι. Όχι, έχουμε σίγουρο μόνο τη Σάσα Σταμάτη και τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Και μάλιστα. Ψάχνουν, αν έχω καταλάβει καλά. Έναν ακόμα ψάχνουν, ή δύο. Νομίζω, επειδή διάβαζα ονόματα που πήραν μέρος στο κάστινγκ και υπήρχαν και αγόρια και κορίτσια, προφανώς ψάχνουν έναν άντρα και μια γυναίκα. Ακριβώς. Αλλά δεν έχει βρεθεί, δεν έχει κλείσει, θα κλείσει αυτή την εβδομάδα. Τέλος πάντων, είδαμε το τρέιλερ με δύο παιδάκια στην καμπάνια του Μέγκα ενταγμένο. Θες να το δει για να το δει. Γιώργο, Φέι. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το πρωινό μου για τρίτη συνεχή χρονιά. Θανασάκη, ωραίο μαύρης με Θεή. Γιώργο, θέλω μεγαλύτερη δική σου μπλοκή στην κουζίνα. Μα, ως γνωστό, κάθε χρόνο ξεκινάω δίαιτα. Στις συνταγές εννοώ, όχι να τρως. Και πούσε, θες και λίγο ξύρισμα. Αυτά, παιδιά, καλή επιτυχία. Εγώ να πω ότι με το καλό τους περιμένουμε. Εννοείται. Γιατί πια πραγματικά με χαρά περιμένουμε να δούμε όλα τα προγράμματα σιγά σιγά να πιάνουν τη θέση τους, το χώρο τους, να μπαίνουν στη σειρά. Σίγουρα έχουν λείψει τον κόσμο και σε εμάς έχουν λείψει και με το καλό να επιστρέψουν. Διάβαζα το κείμενο του Γιώργου Λιάγκα στην Real της Κυριακής που μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή ότι πόσο μεγάλο πλήγμα έχει υποστεί και η τηλεόραση πια μαζί με όλους τους υπόλοιπες βεβαίως εργασίες. Και η τηλεόραση. Είναι η πρώτη χρονιά, όπως γράφει ο ίδιος εδώ, σας το διαβάζω ακριβώς. Πρώτη χρονιά λέει πλησιάζει η παρέλαση και το ψυχαγωγικό πρόγραμμα εκεί, δηλαδή που γίνονται μεγάλες δαπάνες, δεν έχει ξεκινήσει καν. Είναι όντως γεγονός αυτό. Η τηλεόραση είναι ακριβώς πόρο, επιμένουν όσοι ασχολούνται επιχειρηματικά με αυτή, εξηγώντας γιατί η πρωτοβουλιακή ψυχαγωγία παρέχεται πλέον με το σταγονόμετρο. Όχι ότι η ενημέρωση την έχει γλιτώσει. Συρρήκνωση στα δημοσιογραφικά επιτελεία, κόψιμο πολλών δελτίων, κάτι που σημαίνει μείωση σε βάρδιες και ελάχιστες πια εκπομπές. Στην ψυχαγωγία όμως τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Διαβάζω το κείμενο που έχει γράψει ο Γιώργος Λιάγκας την Κυριακή στη Real. Απαιτεί τις πιο προηγμένες τεχνολογίες, πιο συνδετιστική, άρα και πολύ μεγαλύτερα κόστη. Απ' την άλλη, ανέκαθεν οι στάρ της ψυχαγωγίας ήταν περισσότεροι από τους αντίστοιχους ενημερωτικούς. Άρα και οι φούσκες της ψυχαγωγίας υπήρξαν πολλαπλάσιες από αυτές της ιδιογραφίας. Μπορεί βέβαια οι αμοιβές να ήταν αστρονομικές και στο άκουσμά τους να έρχονταν αλλεπάλληλα εγκεφαλικά. Τα έσοδα όμως των καναλιών έρχονταν κυρίως από την ψυχαγωγία. Κακά τα ψέματα, η ψυχαγωγία φέρνει τη διαφήμιση. Πώς? Έτσι ακριβώς είναι. Δίνει λίγο ότι η ενημέρωση έχει πληγεί λιγότερο από την ψυχαγωγία, όμως στην ψυχαγωγία έρχονταν τα έσοδα. Δηλαδή εκεί υπάρχει ένα οξύμορο. Μην ξεχνάμε ότι στα δελτία ειδήσεων τα ωραία δεν κόβουν ποτέ για διαφημίσεις. Κόβουν μόνο στο φινάλε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό ότι δεν κόβουν. Ναι, εντάξει, είναι, πολλά είναι. Αλλά είναι το κάθε προϊόν, παιδιά. Ναι. Και συνεχίζει ο Γιώργος Λιάγκας, σας διαβάζω το κείμενό του. Και όμως είχα κουραστεί να διαβάζω πως τα περισσότερα ψυχαγωγικά προγράμματα δεν ανταποκρίνονταν στα ποιοτικά στάνταρ του ΤΑΔΕ ή του ΔΥΝΑ τηλεκριτικού και ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Τα περισσότερα πια δεν υπάρχουν. Όχι όμως λόγω ανεπαρκούς ποιότητας, άλλωστε ποιος άλλος εκτός από τον ίδιο τον κόσμο μπορεί να το κρίνει αυτό, αλλά λόγω της αδυσόπιτης κρίσης. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει τα καλύτερα ή απλώς τα πιο τυχερά. Ξέρω όμως ότι όλοι εκείνοι που ανέκαθεν πολεμούσαν το μέσο τείνουν πλέον να αυτοακυρωθούν, αφού όπως πάει, σε λίγο δεν θα υπάρχει κάτι για να πολεμούν. Και συνεχίζω. Η τηλεόραση με όλα τα τροτά και τα τραύματά της παραμένει μαγική. Ακόμα και εκείνοι που κατ' επάγγελμα δεν το αντιλαμβάνονται, ξέρουν πως θα έχουν λόγο ύπαρξης μόνο αν και εφόσον υπάρχει τηλεόραση. Σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία δεν υπάρχουν πολυτέλειες για αντιπαλότητες. Λειτουργοί, υπερασπιστές και πολέμοι είναι σύμμαχοι στο ίδιο μέτωπο, σε μια κοινή γραμμή, την αγάπη για το μέσο. Μια αγάπη που οφείλουν να δίνουν απλόχερα στην τηλεόραση, ειδικά τώρα που τους χρειάζεται. Όλοι όσοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συντηρούνται από αυτή. Έτσι ακριβώς. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, η δουλειά ενός κριτικού είναι να λέει τη γνώμη του για το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Εννοείται ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κριτικός είτε στην τηλεόραση, στο θέατρο ή στο σινεμά που δεν θέλει να υπάρχει το μέσο το οποίο κριτικάρει, έτσι. Είναι μεν αντίπαλοι, είναι απέναντι, αλλά δεν είναι αντίπαλοι. Δηλαδή δεν θέλει το κακό. Θεωρεί όμως ότι αυτό που υπάρχει θα έπρεπε να είναι λίγο αλλιώς, να είναι διαφορετικό, να είναι καλύτερο, να είναι χειρότερο. Τώρα, αν δεν έχει τι να γράψει, εννοείται ότι είναι δευτερογενής εργασία του κριτικού. Δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει αυτό που παράγει. Διάβασα από μία τηλεκριτικό. Κατά κάποιο τρόπο θα υπάρχει. Θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο. Διάβασα από μία τηλεκριτικό, δεν θυμάμαι, συγγνώμη μου, διαφεύγει το όνομα, ότι δεν μπορούμε